Να σου πω κάτι. Πίστευες ποτέ ότι θα ανέβεις σε μια πίστα και θα τραγουδήσεις? Ναι! Σου άρεσε? Ναι! Κοίτα, θα σου πω, επειδή έκανα τα backstage τις προηγούμενες χρονιές, το φαντασιώνω μου λίγο. Έλεγα, καλή φάση, ωραία που να είναι εδώ πέρα. Θα ήθελα να το κάνω. Και τώρα το απολαμβάνω. Αφού πέρασε το πρώτο live, που δεν ήθελα με τίποτα να φύγω, τώρα είμαι πολύ καλά και έχω χαλαρώσει. Εγώ πίστευα ότι είσαι ντροπαλή. Δεν είμαι τόσο όσο μπορεί να φαίνεται. Φαίνεται ότι είμαι λίγο έτσι, ίσως συναισθαλμένη, αλλά όχι εν τέλει. Να σου πω κάτι. Just το βράδυ, το Σαββατόβραδο, γίνεται χαμός. Ναι. Τι σου στέλνουν στα social media? Σε ψηφίζουν ειδικοί σε εκεί και όλοι. Ναι, φουλ. Με ψηφίζουν. Κάπως νιώθουν ότι τους κάνω περίοδος. Όχι, γιατί δεν έχω φωνή. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχεις φωνή? Έχω φωνή. Με έχεις ακούσει? Ναι, ωραία, είσαι. Ωραία, μ' αρέσει. Εντάξει. Είσαι χαριτωμένη. Ναι, πατάω. Ναι. Αυτό. Δεν είπα ότι θα γίνω τραγουδίστρια μετά από το Just. Αλλά κάπως νιώθουν ότι τους βγάζω στους προπρόσωπους. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όντως με ψηφίζουν και δείχνουν θέρμη. Με τον Παντελήτη, πώς τα πας? Πάρα πολύ καλά. Είναι το πιο γλυκό παιδί του κόσμου. Να σου πω κάτι. Από τους κριτές, ποιος σε αγχώνει? Ο κύριος Φασουλής. Αλήθεια? Ναι, είναι λίγο έτσι πιο. Είναι λίγο πιο αυστηρός. Να σου πω, τα παιδιά στο Έλα Χαμογέλα. Πώς λέγεται? Σε χαμογέλα και πάλι. Όπα. Ναι, λοιπόν, δεν πειράζει. Τα παιδιά στο Χαμογέλα και πάλι τι σου λένε το πρωί? Μου λένε ότι δεν περίμενα να έχω τόσο καλή φωνή. Τόσο καλή. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Ότι περίμενα ότι θα είμαι πιο άμπαλη. Πιο. Δεν θα τραγουδάω τόσο σωστά. Όσο σωστά τραγουδάω, τέλος πάντων. Κάπως τους εξέπληξα. Να σου πω κάτι. Τώρα σε τραγουδάς στο σπίτι, γυρνάς σε μόνη σου? Ναι. Τα γόρια? Έχω πια. Σχέση όλοι. Έχουμε? Δεν έχουμε σχέση. Έχουμε τίποτα? Ένα γάτο όμως που δεν είμαι εγώ. Όχι, δεν θέλω γάτο. Ναι, θέλω, ναι. Θέλω ένα αγόρι. Και αν δεν έχεις αγόρι, τώρα θα έρθει το αγόρι, το σωστό. Εδώ, να το ήρθε το αγόρι. Ήρθε το αγόρι. Το σωστό. Και άναψε και φως από εδώ, σε παρακαλώ, για να είμαστε ωραίοι κούκλοι. Και τώρα πες και λοιπόν, 50.000 ευρώ. Να είμαστε και 50.000 ευρώ. Να σου πω, λέγαμε για αγόρια. Τι κάνεις, δεν έχεις άγχος? Καλά, μια χαρά δεν έχω. Το μικρογονάκι, το μπισκοτάκι το ωραίο. Είμαστε στο K-Mag. Ωραίο ζευγάρι είστε εσείς. Ευχαριστούμε, μας το λένε ότι ταιριάζουμε έτσι, δεν είμαστε σκηνή. Δεν είναι καθόλου άμπαλη. Ήμουνα. Ήταν άμπαλη, αυτό που πήγα να πω, και έχει φτιάξει τώρα πάρα πολύ. Να σου πω κάτι, ποιο τραγούδι είναι αυτά έτσι που σας αρέσει να λέτε οι δυο σας όταν για να χαλαρώσετε? Νομίζω δεν ακούμε την ίδια μουσική. Εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκό αυτό. Η Ελένη ακούγε ξένα. Εγώ είμαι λίγο πιο συγκεκριμένο. Δυστυχώς. Πραγματικά θα ήθελα να τα ακούω όλα, αλλά. Να σου πω, σε αδικούνε στην Κριτική Επιτροπή? Την αδικούνε μάλλον, γιατί σαν... Ναι, εγώ δεν διαγωνίζουμε, Ελένη. Ναι. Θεωρώ ότι την αδικούνε, ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί και να τύχε, δεν χρειάζεται να τα ανησυχημένο. Απόψε ποιο θα πείτε? Θα πούμε ένα πολύ αγαπημένο μου, τουλάχιστον τραγούδι, το «Τι σε πιάνει» της Πάολα. Και εύχομαι να πάει πολύ καλά. Θες να τραγουδήσετε μία ώρα? Ναι. Ξέρεις ποιο, περίμενε, ξέρεις τι μου άρεσε πολύ? Μία μέρα σ' άκουσα να λες. Εγώ αγαπώ τον αδερφό σου πολύ. Ναι. Δηλαδή, και νομίζω και όλη η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Άκου ένα ωραίο τραγούδι που λέγατε οι δυο σας όταν είσαστε backstage. Ποιο? Σε ένα στο Instagram το είδα. Άλλο τα σκηνιά σου. Το είπαμε αυτό στο Instagram. Νομίζω μπορεί, γιατί έχουμε κάνει πρόβα του Παντελή. Ποιο λέγατε έτσι στο Παντελή που νομίζω ότι ο Παντελής είναι ανάμεσά μας έτσι με το τραγούδι έτσι, έτσι. Να το πούμε? Ναι, μου το γίνεται? Ναι. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Πώς ήμασταν? Πώς ήμασταν? 10. 10 πάμε. Έλα να ψηφίσεις εσύ. Κάτσε πάνω. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εμείς να είστε καλά. Να είστε